η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου πριν από δύο μέρες ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συναντήσαμε τον Γενικό Διευθυντή. Του θέσαμε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το πρόβλημα του σήμερα είναι ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες, ότι το κρασί δεν φεύγει, οι εμπορικές πράξεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος το κατάλαβε, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε μαζί μας την εξαιρετική νομική σύμβουλο, την κυρία Χρυσικοπούλου, που δούλεψε την απόσταξη κρίσης όπως κανένας άλλος την προηγούμενη φορά. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν να γίνει μια νέα απόσταξη κρίσης. Μια νέα απόσταξη κρίσης όμως, αλλά με τι τιμή θα δοθούν. Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα. Τι κρίμα θα δοθούν και τι ποσότητες θα απορροφήσουν. Μία από τις προτάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου μαζί με την νομική σύμβουλο που την καταθέσαμε επίσημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι όσοι οι νοποιοί παραλάβανε πέρυσι τα φύλλα, όσοι οι νοποιοί βάλανε μπροστά τη λέξη παραγωγός για να μην μείνουν τα σταφύλια στις κουρμούλες, όπως ήταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, αυτοί οι νοποιοί θα έχουν τα έξτρα μόρια και την προφιά για να μπουν στη φετινή απόσταξη κρίσης. Το ξέρουμε ότι τα χρήματα είναι μειωμένα, το ξέρουμε ότι είναι εθνικά πλέον τα χρήματα, γιατί πέρυσι ήταν ευρωπαϊκό το κονδύλι, αλλά ευελπιστούμε, όπως έγινε στον πράσινο τρίγο, που ακριβώς το ποσό ήταν 300.000 ευρώ και έφτασε στο 1.400.000 ευρώ, έτσι και την απόσταξη κρίσης θα φτάσει το ποσό που χρειάζεται για να καλυφθεί ο υλικός κόσμος της χώρας και να μείνει τα σταφύλια στα αζήτητα και στις κουρμούλες σε ένα μήνα που έρχεται ο τρίγος. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν. Συνεδριάζουμε καθημερινά για αυτό το θέμα. Θέλουμε να απορροφήσουμε τα σταφύλια του νομού Ηρακλείου. Δεν θέλουμε να μείνουν δυσαρεστημένοι παραγωγοί. Θέλουμε να γίνει πληρωμή στην ώρα τους και θέλουμε το εξαιρετικό προϊόν που λέγεται κριτικό κρασί, υπόπειρη γενής ποικιλίας μας, αυτές να είναι στα ράφια και όχι εισαγόμενα κρασιά, φτηνά, που πραγματικά δεν αρμόζουν σε ένα νησί με τέτοια γενική παράδοση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χιλετζάκη. Τελειώσαμε με τα χρήματα της ενίσχυσης. Ότι τους αναλογούσαν οι δικαιούχοι, μικρό ή μεγάλο, το πήραν, εξοφλήθηκαν. Κύριε Αντουλγεράκη, ξεκίνησε χθες η πληρωμή 4 ώρα το απόγευμα. Όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι αυτοί που θα δούνε, που έχουν δει μάλλον πρώτοι τα χρήματά τους και είναι δικαιούχοι του υπολείπου που ανέρχεται σε 101 εκατομμύρια ευρώ και αφορά περίπου 475.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Υπάρχουν, η πληρωμή τρέχει ακόμα, υπάρχουν και συστημικές τράπεζες όπως είναι η Εθνική, η Alpha Bank, η Eurobank, η Μακρύτερη Συνεταιριστική, η δικιά μας εδώ η τοπική, που αυτές θα ξεκινήσουν να πιστώνουν από σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα η διαδικασία πληρωμής. Όταν τελειώσουν οι συστημικές τράπεζες μαζί με την Αγροτική Τράπεζα, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, και γιατί τη λέω Αγροτική, γιατί έχει αγοράσει την Αγροτική, την πρώην τράπεζα, η δικιά μας των αγροτών. Επομένως, είναι η πρώτη τράπεζα που πιστώνει τα χρήματα πάντα σε όλες τις αγροτικές εταιρείες. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μπορούμε να δούμε κατά πόσο έγινε, τι ποσοστό πληρώθηκε και αν μείνανε παραπονεμένοι παραγωγοί.